εδώ την Νικολέτα. Wow. Όχι, γιατί παιδιά μου έκανε εντύπωση, γιατί διάβαζα και λέει ότι έχει πρώην σύζυγο Νορβηγό. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο αυτή η εικόνα, φαντάζομαι ένα Βίκινγκ, πώς είναι. Βίκινγκ πολύ ήταν. Τώρα δεν είναι τόσο. Και η κόρη σου. Επίσης Βίκινγκ. Επίσης Βίκινγκ. Επίσης. Σαν πέντε αγόρια. Και καρκίνος. Σαν και εμένα. Πού το γνώρισες τον Νορβηγό, ήθελα να ξέρα. Έχουμε μια μεγάλη ευλογία. Ζήσαμε πάρα πολύ ωραία εφηβεία, όσοι προλάβαμε μέσα δεκαετία 80 κλπ. Που μπορούσαμε να ταξιδεύουμε άνετα, να σε όλα τα νησιά. Make love not war, δεν υπήρχαν τα AIDS, δεν υπήρχαν τα... Γενικά ήταν πολύ πιο ανοιχτή όλη η διάθεση των ανθρώπων και συμμετείχα έτσι στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Συνέβαλε στην Ηνωμένη Ευρώπη. Τι τρομερή μου, τα λίγα. Συνέβαλε στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Και εγώ πήγες να μείνεις εκεί. Πήγα λίγο καιρό, αλλά δεν άντεξα. Γύρισα. Δεν μπορούσα καθόλου αυτό το μαύρο. Βράζει το αίμα. Πολύ γιατί η μαμά της είχε πάει ένα καλοκαίρι και ήθελε να πιει καφέ στις 12 η ώρα το βράδυ. Ναι. Α, γιατί ήταν μέρα. Πάμε για καφέ. Λέει, πάμε για καφέ. Λέει, καλή μαμά, 12 η ώρα το βράδυ. Καφέ. Τρελάθηκε καημένη, δεν μπορούσε. Απίστευτο. Ναι, ναι. Πόσο καιρό μείνατε παντρεμένοι με τον Βίκινγκ, τον άνθρωπο που το λέμε Βίκινγκ. Είναι σωστό καθόλου αυτό, αλλά τέλος πάντων. Γιατί τον άλλο που είναι από τη Λαμία, γιατί το λέμε Λαμιώτη. Να τον λέμε Νορβηγό τότε, βρε Νικολέτα, μην τον λέμε Βίκινγκ. Εντάξει. Δύο χρόνια και κάτι περαδόθη, αυτά εντάξει. Η απόσταση τον σκότωσε αυτό το γάμο. Η απόσταση και δεν. Ήμουν μικρή, μωρέ, και είμαι πάντα μικρή. Είναι μικρή. Ήθελα να την πάρει εκεί. Ναι, ήθελα να με πάρει. Δεν τη δίναμε εμείς. Όχι, καλά, ήταν σαν τράπη. Μην κοιτά τον Νορβηγό. Αλήθεια το λε. Αμέ. Είναι αυτή βάναυση. Είναι αγριό. Είναι αυτή Βίκινγκ. Δεν θέλουμε στο σπίτι. Τα λέει μια χαρά είναι αυτή Βίκινγκ. Θέλουμε στο σπίτι. Τι είναι. Μα αγίτσα μου. Σε αφήνουν έξω. Εμείς είμαστε του έξω. Ξέρω.